Οι κάτοικοι της Γαλήνης και των Εγκαρών είναι από το πρωί σήμερα εδώ στο Χαδά. Διαμαρτύρονται για την επικείμενη κατασκευή χιτά σε περιοχή που είναι κοντά στα χωριά τους. Έχουμε μαζί μας δύο από τους εκπροσώπους, την κυρία Κουτάτζη Εμμανουέλα από τη Γαλήνη. Κυρία Εμμανουέλα, καλημέρα. Καλημέρα, τι ακριβώς γίνεται σήμερα εδώ? Πρώτα θέλω να πω ότι η διαφωνία μας δεν είναι για κάτι που αφορά ένα έργο που γίνεται στα όρια Γαλήνης και Εγκαρών. Αφορά ένα έργο που αφορά ολόκληρο την Νάξο. Πρόκειται για τη θέση κορφή Ξίδη και θα είναι χιτά Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και να σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο, στη συγκεκριμένη περιοχή που είμαστε, γιατί είναι 100 μέτρα από το συγκεκριμένο σημείο, ανήκει στα όρια τα διοικητικά του Δήμου Νάξου, παλιού Δήμου Νάξου, της χώρας όπως λέμε. Λοιπόν, εμείς όπως γνωρίζετε και σας είχαμε στείλει και είχατε αναρτήσει, είχαμε κάνει κάποιες διαβουλεύσεις συνεργασία με το Δήμο, είχαμε πάει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη συνέχεια έγινε μια γενική συνέλευση σε Καρές και στείλαμε ένα έγγραφο προς το Δήμο Νάξου στις 4 Τρίτου. Στη συνέχεια των ετοιμάτων που είχαμε καταθέσει σε αυτό, είχαμε βάλει και μια ημερομηνία τη χθεσινή, όπου περιμέναμε μια επίσημη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή, που να δηλώνει μια διαφορετική διάθεση στο να μπορέσει να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα σε σχέση με την οποία βεβαίως και δεν λάβαμε. Εμείς, σύμφωνοι με αυτά που γράφουμε στο έγγραφό μας, ήταν ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα κινητοποιήσεις και θα τις κλιμακώσουμε. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ από σήμερα το πρωί στις 7 η ώρα. Έχουμε κλείσει το Χαδά, έχουμε αναρτήσει τα πανό μας, τα οποία λένε όχι χιτά, όχι στη θέση κορυφή Ξίδη. Και βεβαίως ότι εμείς σας δίνουμε νερό, μας φέρουν σκουπίδια, θέλουμε την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση την οποία θέλετε να μας φέρετε. Στόχος μας δεν είναι μονάχα η παρουσία και γι' αυτό και δεν βλέπετε μονάχα την παρουσία των κατοίκων των δύο χωριών. Το θέμα έχει πάρει έκταση. Σήμερα το έχουν καταλάβει πολλοί Ναξιώτες, πολλοί βέβαια είναι και εκείνοι που ποτέ δεν θα τους δείτε στις γραμμές, στις φρόντες που είμαστε εμείς σήμερα, αλλά που συμμετέχουν με άλλες συμπεριφορές, είτε με τα λόγια τους, είτε με τον οποιοδήποτε δρόμο θεωρούν εκείνη σωστό και συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Στην παρούσα φάση να πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε εγγράφως κάποιες δεσμεύσεις. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε χορτάσει από τα λόγια. Αυτό που ζητάμε είναι να έρθει το θέμα σε άμεση σύγκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει οποιοδήποτε πάγωμα, οποιοδήποτε διαδικασιών που αυτή τη στιγμή γίνονται και επειδή μας ενδιαφέρει να δοθεί άμεση λύση στα απορρίμματα για την Νάξο, η γραμμή μας είναι ότι πρέπει να γίνει μια νέα μελέτη σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να μπορέσουμε έτσι να λύσουμε πολιτικά το πρόβλημα. Άλλο. Είμαστε μια περιοχή που δεν παράγουμε σκουπίδια, τουλάχιστον οι περιοχές δικές μας το έχουμε φάει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και είμαστε και πιο ευαίσθητοι, αλλά θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τα σκουπίδια όλων των άλλων περιοχών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να δώσουν μια οποιαδήποτε λύση που θεωρούν αυτή σωστή. Κάθε άλλο παρά σωστή. Ο κύριος Μπουλαξής Νίκος, από εκπρόσωπος του Συλλόγου Εγκαρών. Κύριε Μπουλαξή, να ρωτήσω εσάς, σήμερα είστε εδώ. Από ό,τι βλέπω δεν αφήνετε να αδειάσουν τα απορριμματοφόρα. Είναι σαν πρώτο έτσι, μέτρο αντίδρασης. Τι θα γίνει μετά, αν ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν αλλάξει τακτική, θα μείνετε εδώ, δεν θα αφήνετε τα απορριμματοφόρα να αδειάσουν? Κοιτάξτε, είναι μια πρώτη αντίδραση των χωριών. Εδώ θα μείνουμε όλοι. Βλέποντας μια αδιαλαξία όλων των δημοτικών αρχών, αλλά εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, όσο το ζούμε το πρόβλημα, στο να βρουν μια σωστή λύση για το νησί. Θέλω να πω το εξής. Δεν είμαστε σε αντιδικία με την Άξο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Τα χωριά μας είναι κομμάτι αυτού του νησιού. Και ένα από τα καλύτερα κομμάτια του νησιού είναι ο παράδεισος, ο επίγειος του Νίκου του Καζαντζάκη, είναι το μέρος που τροφοδοτεί με νερό όλη την Άξο, βοηθά στην ανάπτυξη του νησιού και με αυτόν τον αγώνα μας θέλουμε να δείξουμε ότι δεν μπορούμε, παρότι δίνονται τόσα πολλά από αυτόν τον τόπο, να δεχτούμε αυτή την υποβάθμιση που μας φέρνει το έργο του ΧΙΤΑ που έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα.
δεν ζητάμε εξωπραγματικές λύσεις. Ζητάμε λύσεις που αλλού έχουν εφαρμοστεί. Ας κοιτάξουμε γύρω μας νησιά, άλλα νησιά εδώ στις Κυκλάδες. Ας δούμε την Άνδρο, ας δούμε την Μύκονο, που έχουν εφαρμόσει κάποιες διαφορετικές λύσεις, έχουν αλλάξει την ροή των πραγμάτων όσον αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν μιλούν πια για χιτά και προσπαθούν να βρουν άλλες σύγχρονες λύσεις. Είναι λύσεις που εφαρμόζονται από αυτούς που σκέφτονται λίγο παραπάνω από όσο σκέφτονται οι δικοί μας οι άρχοντες αυτά τα χρόνια, όλη τη δεκαετία που έχει περάσει, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς λοιπόν εκείνο που ζητάμε είναι να αλλάξει η σκέψη των δημοτικών αρχόντων, να σκεφτούν λίγο παραπάνω, να δουν, να ψάξουν, να ακούσουν τους επιστήμονες τι έχουν να προτείνουν για λύσεις οικονομικότερες, το τονίζω οικονομικότερες, για την τσέπη του Έλληνα, του Ναξιώτη. Και ουσιαστικά και έξω. Μπορείς να δημιουργούν προβλήματα, γιατί τα προβλήματα τα έχει αναδείξει η μελέτη στην διαδικασία. Επικοινώνησε ο Δήμαρχος μαζί σας από το Βερολίνο που βρίσκεται για την έκθεση τουριστική. Όχι, δεν επικοινώνησε ο Δήμαρχος μαζί μας, επικοινώνησε ο κύριος Τοτόμης, που το αναφέραμε την κατάσταση. Πρωτονοτάριος. Τοτόμης πρωτονοτάριος, που είναι στα θέματα υγείας και στο συγκεκριμένο θέμα το έχει αναλάβει. Τι σας είπαν? Μας είπαν τι συμβαίνει, το εξηγήσαμε ότι με βάση τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, εμείς κάνουμε σήμερα αυτή τη διαδικασία εδώ. Έχουμε ήδη ενημερώσει και την αστυνομία για να ενημερώσει τον κόσμο στο ύψος του επαρχιακού δρόμου του Βουδάλη, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στους πολίτες. Και του είπαμε και σε εκείνον εγγράφος αυτό που είπαμε στον κύριο Πολυβέτη. Θέμε το θέμα να έρθει σε άμεση σύγκρουση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σφαγώσουν οποιαδήποτε διαδικασία. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε τις νέες μελέτες, να δούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν και να λύσουμε το πρόβλημα οριστικά. Εάν δεν γίνει αυτό που ζητάτε, θα ρώτησε και εδώ πριν, αλλά δεν απαντήθηκε. Θα είμαστε εδώ. Θα είστε εδώ, είστε αποφασισμένοι να είστε εδώ. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Το να καθίσει εδώ στον δρόμο κανείς επάπειρον δεν είναι και ανθρώπινο, δεν είναι εφικτό. Όμως προσέξτε, αυτά τα χωριά δεν έχουν άλλο τρόπο αντίδρασης. Αυτή είναι μία μορφή κινητοποίησης. Υπάρχουν κι άλλες. Πρέπει λοιπόν κανείς πριν οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους σε τέτοιες πράξεις να το σκεφτεί καλύτερα για όλο το νησί. Ευχαριστώ και πάλι. Ένα κάλεσμα να κάνουμε. Βεβαίως, παρακαλώ. Μέσα από τη σελίδα σας να κάνουμε ένα κάλεσμα. Επειδή το έργο αφορά ολόκληρη την Άξο, όπως το λέει και το όνομά του, ήταν Άξο και Μικρό Κυκλάδος, ζητάμε από τους Ναξιώτες και τους Κυκλαδίτες να είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα μας, τους αφορά, τους αφορά και την καταζωή τους. Αφορά στο να ζήσουν σωστά και θα πρέπει να βρίσκονται στο πλευρό μας. Δεν κάνουμε κάτι ξεχωριστό για μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι για την Άξο και έχουμε την ίδια ευαισθησία και την ίδια απορία πώς θα λυθεί το πρόβλημα και σωστά και να είναι, αν είναι δυνατόν, και ένα πιλωτικό σωστή λύση, μια πιλωτική σωστή λύση που θα ακολουθεί για τα απορρίμματα. Ευχαριστώ. Καλά. Τα δικά σου μέτρα και σταθμά θα συζητήσουμε. Πέτρο! Πρωτικά μην κάνω. Ω Πέτρο! Δεν μπορείς να παραδείσεις, κάνε αυτή τη στιγμή!